Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τη Βάλερη πίσω μας και πάμε στην κυρία Νίκη Κεραμέο, στην Υπουργό Παιδείας. Καλημέρα κυρία Κεραμέο, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ξεκινήσαν καλά τα σχολεία φέτος, είστε ευχαριστημένοι? Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε, θα έλεγα, σχεδόν καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Ναι. Παρά τις αντίξωες συνθήκες που παραλάβαμε. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι η νυν ηγεσία ανέλαβε μέσα Ιουλίου, 1,5 μήνα πριν ανοίξω σχολεία, με πολλές διαδικασίες που δεν είχαν δρομολογηθεί όπως θα έπρεπε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες και εξακολουθούμε και καταβάλουμε κάποιες προσπάθειες, γιατί κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εμφανιστεί, καταγράφονται νέα κενά. Οπότε είμαστε στη διαδικασία τώρα που προχωρούμε και σε νέο κύμα, ναι, κάποιων προσλήψεων για να καλυφθούν κενά. Τις κληρώσεις καταργήσετε για τη σημαία ή ακόμα? Αύριο. Αύριο καταργούνται. Αύριο. Δηλαδή τα παιδιά θα παρελάσουν τώρα στις 28 Οκτωβρίου με επαναφέροντας το παλαιότερο σύστημα των αρίστων, έτσι? Σωστά, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη επίδοση κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Ναι, αυτό που έλεγε ο φίλος περάσουμε... ότι όλοι παίρνουν εκεί 9 και 10, αλλά ούτως ή άλλως θα κάνετε κλήρωση. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν διακυμάνσεις. Προφανώς υπάρχουν και κάποιοι που ισοβαθμούν. Αλλά ακόμα και μικρές διαφορές. Θέλω να πω ότι το βασικό είναι να περάσουμε ένα μήνυμα υπέρ της προσπάθειας και όχι της τύχης. Είμαστε και επαιτέρω, αυτό που είναι το σημαντικό. Θεωρούμε ότι πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα επιβράβευσης της προσπάθειας. Της προσπάθειας, δηλαδή του να γίνεσαι εσύ κάθε μέρα καλύτερος. Μα αυτή είναι το όνομα του σχολείου. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, αυτό λοιπόν, ναι, περνάει αύριο. Ψηφίζεται αύριο. Ψηφίζεται αύριο, μπράβο. Τώρα κάτι άλλο. Πανεπιστήμια, βλέπω υπάρχει ένα κύμα καταλήψεων. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα κύμα καταλήψεων. Διάμεσα 21 καταλήψεις, δεν είναι και λίγες. Κοιτάξτε. Α, είναι τόσες. Έχουμε εξαγγείλει κάποιες ρυθμίσεις που για μας νομίζω είναι αυτονόητες. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωση σπουδών. Ναι. Νομίζω είναι αυτονόητο. Εγώ προκαλώ να κοιτάξουμε όλο τι γίνεται γύρω μας, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και να δούμε ότι και εκεί, στις περισσότερες χώρες, πλάσο ξέρω εγώ, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των σπουδών. Εμείς λοιπόν, ένα από αυτά που έχουμε προτείνει είναι όχι για τους νυν φοιτητές, για τους νυν φοιτητές θα υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, για τους νέους εισερχόμενους να υπάρχει ένα χρονικό όριο ολοκλήρωσης σπουδών. Η καταλήψη είναι αυτό, ενοχλεί για κάνουν καταλήψη ή το άσχημο? Αυτό είναι το πρώτο το οποίο βλέπω στις ανακοινώσεις. Όπως ακριβώς το σχολείο, για παράδειγμα, είναι συγκεκριμένα τα χρόνια που πας σχολείο. Δεν μπορείς να είσαι 50 χρόνια και να είσαι σχολείο. Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος στα πάντα. Αυτό λοιπόν εισηγούμαστε κυρίως για να περάσουμε και ένα μήνυμα πειθαρχίας, ναι, στη ζωή των νέων. Αυτά που ακούω ότι έχουν προβλήματα οικονομικά τα πανεπιστήμια και ότι τα μοιράσατε, λέει, τα 12 εκατομμύρια τα μοιράσατε άνισα. Κοιτάξτε, κάναμε μία... Καταρχήν να πούμε το εξής. Η προηγούμενη ηγεσία είχε υποσχεθεί έκτακτη επιχορήγηση, την οποία όμως δεν έδωσε ποτέ, διότι δεν την είχε διασφαλίσει. Μάλιστα. Εμείς βρεθήκαμε σε μια κατάσταση που έπρεπε να βρούμε χρήματα. Προτεραιοποιήσαμε ανάγκες των πανεπιστημίων, επειδή ακριβώς πολλά πανεπιστημία είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το τονίζω αυτό. Πρόκειται μόνο για οφειλές οι οποίες ήταν ληξιπρόθεσμες, στη ΔΕΗ για παράδειγμα. Και βάσει των αναγκών αυτών δόθηκαν περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να καλυφθούν ακριβώς οφειλές που είχαν τα πανεπιστήμια ληξιπρόθεσμα. Άρα η μοιρασιά είναι ανάλογα με τις οφειλές που είχαν και όχι με τη σημασία των πανεπιστημίων, το πρόεδρε. Σωστά, αλλά εξετάζουμε συνολικά το πλαίσιο, ναι, της χρηματοδότησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Οπότε όλο αυτό θα επανασχεδιαστεί. Φοβάστε κανένα να φουντώσει κανένα κίνημα στα πανεπιστήμια? Κοιτάξτε, γιατί είναι πολλά που μαζεύονται. Είναι τα οικονομικά που είπατε, είναι αυτοί που είπατε οι αιώνιοι φοιτητές. Τα έχουμε και το άσχημο. Έχουν περισσότερα χρήματα όμως. Δηλαδή, θέλω να πω, παρότι δεν είχαν διασφαλιστεί, ναι, προτεραιοποιήσαμε ακριβώς τις ανάγκες των πανεπιστημίων. Επειδή ακριβώς για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ανάγκες φοιτητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού προσωπικού, συνολικά των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Κοιτάξτε, κύριε Πεντεδέρη, κάνουμε μια γενναία μεταρρύθμιση. Ξεκινάμε μια γενναία μεταρρύθμιση σε διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ θαρρυντικό ότι κάναμε μια πάρα πολύ γόνιμη συνάντηση με όλες τις πιτανικές αρχές της χώρας. Τα βάλαμε όλα κάτω, συζητήσαμε πολλά θέματα. Θα συνεχίσει ο διάλογος. Λαμβάνω ακόμα και σήμερα. Οι Πριτάνες δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Είπαν ότι μια χαρά είναι οι Πριτάνες. Εμείς θα κάνουμε κουμάντο. Μην τολμήσετε και φέρετε να φτιάξετε πάλι συμβούλια ιδρύματος κλπ. Εμείς μιλάμε με τους Πριτάνες, μιλάμε με τα μέλη ΔΕΠ, μιλάμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προκειμένου ακριβώς να ακούσουμε, να καταγράψουμε και να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, ναι, όσον αφορά τα πανεπιστήμια. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Πεντεντέλη. Παρακαλώ. Είναι τόσο κακό, για παράδειγμα, να κάνουμε αγγλόφωνα προγράμματα στη χώρα μας για να προσεγγίσουμε ξένους φοιτητές? Αυτονόητο το θεωρώ εγώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το θεωρώ αυτονόητο οι Πριτάνες. Είναι τόσο κακό να ενισχύσουμε θερινά προγράμματα που θα φέρουν ξένους φοιτητές στη χώρα μας. Άρα θα αναπτύξουν έτσι περαιτέρω την παρεχόμενη εκπαίδευση, τη δική μας, την ελληνική, ναι, θα δώσουν περισσότερες δυνατότητες σε Έλληνες φοιτητές
να πάνε έξω, για παράδειγμα, στο πλαίσιο διπλών προγραμμάτων και θα δώσουν και όθηση στον τουρισμό της χώρας μας. Ναι, αλλά βλέπετε ότι οι Βρετάνοι αντιδρούν σε αυτά. Όχι, δεν αντιδρούν. Οι περισσότεροι πάντως είναι στο. Να το δούμε, δεν ξέρω. Όχι. Ειδικά όσον αφορά τις διεθνείς συνεργασίες, να σας πω κάθε άλλο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τώρα μια μεγάλη προσπάθεια για την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων, για ενίσχυση εξωστρέφειας. Και πρέπει να σας πω ότι οι Βρετάνοι, ακόμα και στο επίσημο ανακοινωθέν που βγάλανε, χαιρετήσαν αυτή την πρωτοβουλία. Ωραία, μπράβο, χαίρομαι που το ακούω. Και δηλώσαν ότι θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ήδη αυτή η προσπάθεια ξεκινάει. Έχουμε ήδη κάποιες διαδικτυακές συναντήσεις, οποίες συμμετέχει και εκπρόσωπος των Βρετάνων. Τώρα έχω μερικά δύο-τρία ερωτήματα από ακροατές. Η Αλεξάνδρα είναι νεαρή προφανώς. Λέει: παρακαλώ πολύ, είμαι απόφοιτη του 19, άρα νέο κοριτσάκι είναι. Και επιθυμώ να ξαναδώσω πανελλήνες. Ρωτήστε τον υπουργό ποιο θα είναι το ποσοστό εισαγωγής μας. Σος. Μου βάλε και σος δίπλα. Ότι είναι ποιο. Ποιο θα είναι το ποσοστό. Να πούμε το εξής. Αυτοί οι οποίοι δώσανε, ας πούμε, φέτος και θέλουν να ξαναδώσουν, θα έχουν επιλογή να δώσουν ή με το σύστημα που δώσανε ή με το νέο που θα ισχύσει το 2020, το νέο που ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το τι ποσοστό θα εξαρτηθεί από το πόσοι θα είναι αυτοί που θα επιλέξουν το μεν ή το δε. Και διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι άμα το επιλέξουν 5 άνθρωποι το παλιό σύστημα, δεν μπορούν να πάρουν μεγάλο ποσοστό. Σωστό, το κατάλαβα. Άρα, Αλεξάνδρα, πήρε την απάντησή σου. Ακριβώς. Άρα είναι θέμα επιλογής. Και μια ερώτηση προφανώς που τένω, γιατί αμελείτε, λέει, το Βαρβάκιο. Αμελεί το Βαρβάκιο, έχετε κάποιο θέμα εσείς? Δεν το αμελούμε καθόλου. Έχουμε κάνει πολλαπλές συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς του Βαρβακίου και είμαστε σε τακτική επικοινωνία. Μάλιστα. Θα επιμείνετε στη δημιουργία προτύπων σχολείων, αυτό που είχε πει και ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά, να υπάρχουν σε όλους τους νομούς πρότυπα σχολεία και πειραματικά? Φυσικά, ξεκινώντας από τις πιο, θα έλεγα, υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας όμως ότι άλλο τα πρότυπα, άλλο τα πειραματικά. Για μας σωστό, τα πειραματικά σωστό, είναι σχολεία στα οποία δοκιμάζονται πειραματικές μέθοδοι και γι' αυτό είναι σημαντικό να μπαίνει κανείς εκεί με κλήρωση για ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού. Συγγνώμη, όμως τα πρότυπα σχολεία πρέπει να μπαίνει κανείς με εξετάσεις. Είναι διαφορετική δηλαδή για μας η αποστολή των προτύπων σχολείων και των πειραματικών σχολείων. Αλλά θα επιμείνετε όμως στην ύπαρξη αυτών των σχολείων? Γιατί υπήρχε μια τάση. Αλλά ήδη, κύριε Πρεζεντέρη, πρωτού περάσουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο, περνάμε κάποιες επίγουσες διατάξεις αυτή την εβδομάδα που αφορούν στο να δώσουν μια μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία στη διαμόρφωση του προγράμματος των πρότυπων σχολείων. Μάλιστα, ήταν η κυρία Νίκη Κεραμέως, υπουργός Παιδείας. Προσέξτε τα πανεπιστήμια, φουντώσουν εκεί πέρα και ψαχνόμαστε. Σε κανένα δίμηνο, όπως πάμε προς τα Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.